Σταματήστε! Το σχολείο κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Δηλαδή, όλοι τα πρώτα βήματα τα πήραμε από το σχολείο. Οι δάσκαλοι σας είναι οι προπονητές σας. Αυτοί που θα σας μάθουν στη ζωή να αντιμετωπίσετε με περισσότερα εμπόδια τα προβλήματα που έχετε. Και κάθε φορά εγώ λέω στους παίκτες ότι τα μαθήματα που κάνετε, τα πολλά μαθήματα που κάνετε είναι μια δοκιμή, μια προπόνηση στα χιλιάδες προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε σαν άνθρωποι. Όλοι αυτοί οι παίκτες εδώ έχουν οικογένειες, έχουν καριέρες, είναι φοιτητές, είναι αθλητές, είναι νεαροί, είναι πιο μεγάλοι. Έχουν ξεκινήσει από το σχολείο και έχουν πάρει τα πρώτα εφόδια όπως και εσείς και αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και στην πόλη σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και να έχετε όλοι καλή χρονιά, να είστε δυνατοί και να μάθετε να στηρίζετε ο ένας τον άλλο και να βοηθάτε ο ένας τον άλλο ώστε να γίνετε μια καλή ομάδα και στο σχολείο και σαν τάξη και σαν φίλοι και σαν οικογένεια. Έχουμε ένας από τους αρχηγούς της ομάδας μας, ο Αντώνης Ματσομαντικούς. Εκτός από παπάς, αρχηγός, αθλητής κτλ. Είναι και ο αρμόδιος από τα σπιδιολόγια. Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Καλή σας μέρα και από εμάς. Καλημέρα. Και λέω εμάς γιατί μπορεί να μιλάω εγώ, αλλά θα το πω στους συντρέφες μου πίσω. Να συνηθίζουμε εμείς οι αθλητές να μιλάμε στον πληθυντικό, γιατί είμαστε ομάδα όπως της εκείνης προπονητής μας. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν, καλό κουράγιο σε εσάς, καλή δύναμη στους δασκάλους σας και καλή φόρτιση να μπορέσουν να σας περάσουν όλα αυτά τα εφόδια που χρειάζεστε για τη ζωή σας. Είπε ο δάσκαλός σας προηγουμένως ότι έχουμε έρθει εδώ για να δείτε κάποια πρότυπα. Να ξέρετε ότι η κουβέντα αυτή είναι πολύ βαριά για μας, γιατί το να δημιουργούμε πρότυπα στη σημερινή εποχή είναι κάτι πολύ βαρισίματο. Και να ξέρετε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να μπούμε στα παιδικά σας δωμάτια και στα παιδικά σας όνειρα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Αλλά να ξέρετε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αφού μπούμε στα δικά σας όνειρα και στα δικά σας παιδικά δωμάτια, γιατί εκεί πέρα πρέπει να παραμείνουμε μαθητές, πρέπει να παραμείνουμε σωστοί άνθρωποι για να μπορέσετε κι εσείς να βλέπετε ανθρώπους σωστούς και να ακολουθείτε τα δικά μας βήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας εμπιστεύεστε λοιπόν σαν πρότυπα και σας υποσχόμαστε ότι δεν θα σας προδώσουμε ποτέ. Να είστε καλά, να είστε κοντά στον αθλητισμό και ο Θεός να σας έχει καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να γυρίσετε όλοι, να κοιτάτε το δεύτερο με την οδηγιά, να κάνουμε και για αθλητιά και να κάνουμε ένα πρόβλημα να βοηθούμε. Εντάξει, για να ευχηθούμε καλή επιτυχία.